Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο μέρο εκπομπή. Πανδημία, κρούσματα, επιπτώσει στην καθημερινότητα των πολιτών σε μια παγκόσμια κλίμακα, πρόληψη, πρωτοβάθμια, φροντίδα υγεία και η επόμενη μέρα. Όλα αυτά τα θέματα αναμένεται να, να βρεθούν στην ατζέντα τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε τον κύριο Χρήστο Λιονί, καθηγητή Γενική Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεία. Τι κάνετε, πώ είστε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πολλές ευχές και σε εσά, κύριε Παναγιωτόπουλε και στους τηλεθεατές όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ένας ιός που μας εκπλήσει από τη μία αλλά και ακυρώνει από την άλλη όλους αυτούς και πολλοί είναι αυτοί που βγαίνουν δημόσια και μιλούν και μιλούν μάλιστα με βεβαιότητα. Ε, είπατε την κατάλληλη λέξη, τη βεβαιότητα, σε μια περίεργη πραγματικά εποχή. Είναι αλήθεια ότι η βεβαιότητα δεν μπορεί να είναι χαρακτηριστικό σοφών ανθρώπων. Ο Επίκουρος έλεγε ότι η βεβαιότητα, το μόνο βέβαιο γεγονός είναι ο θάνατος. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσεγγίζουμε τα γεγονότα με όρους αβεβαιότητας σε μια προσπάθεια πραγματικά να μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερα τη ζωή μας. Ε, ο κόσμο έχει πανικοβληθεί, υπάρχει μία σύγχυση. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξή ερώτημα: Ποιε είναι οι προποθέσει που πρέπει να διαμορφωθούν για να οδηγηθούμε κατά κάποιο τρόπο σε μία αποκλιμάκωση τη ένταση τη πανδημία, Και όλοι μιλούν πλέον για θανάτου, για αριθμού. Ήρθε η ώρα να εστιάσουμε και λίγο στον άνθρωπο και στου ευάλωτου συνανθρώπου μα. Ε, ε, πάρα πολύ σημαντικό, ε, η σημαντική η αναφορά σα στην ευαλωτότητα. Ε, ε, είναι αλήθεια ότι. Ε, με αφορμή αυτή την πολύ επώδυνη εμπειρία πρέπει να σκεφτούμε αυτό που δεχτήσαμε. Πρέπει να σκεφτούμε ουσιαστικά τον άνθρωπο όπως ακριβώς τον είπατε και ιδιαίτερα τον ευάλωτο άνθρωπο ή και την ευάλωτη οικογένεια. Πιθανόν αυτή η πανδημία να μας δώσει, να είναι μια αφορμή για να ξαναφτιάξουμε τον κοινωνικό μας ακριβώς. ιστό και με όρους καινούριων θεσμών. Εκεί θα καταλήξουμε, θα καταλήξουμε και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στον οικογενειακό ιατρό, θα τα βάλουμε σε μια σειρά να εστιάσουμε λίγο και στις προϋποθέσεις για να μπούμε λίγο στο κλίμα της συζήτηση που πρέπει να διαμορφωθούν για να σταθούμε στα πόδια μας, για να μειωθούν τα κρούσματα. Ε, για να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό είναι που άμεσα ενδιαφέρει ναι. κανένα. Ε, κοιτάτε, ε, διαβάζουμε μια καινούργια παραλλαγή. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό να ζούμε κάτω από την αγωνία της επόμενης παραλλαγή. Είναι σαν να λέμε κάθε μέρα να ζω με την αγωνία του θανάτου ή την αγωνία της προσβολής. Χάνουμε τελείως την ευτυχία μας και την ευδαιμονία μας. Ε, όμως αυτή τη στιγμή χρειάζεται να, να προστατευτεί και το πρώτο που θα ήθελα να αναφερθώ, το σύστημα υγείας. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε διαφορετικά από ό,τι το λέγαμε πριν, να προστατεύσουμε το σύστημα υγείας κυρίως με, με την εξή διάσταση. Ναι να μην ακινητοποιηθεί ο μηχανισμός των υπηρεσιών υγείας, εξαιτία το ότι το υγειονομικό προσωπικό που είναι στην πρώτη γραμμή, ναι. ε, αυτή τη στιγμή να προσβληθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε πραγματικά να αναγκαστούμε να δούμε νοσοκομεία, ναι. κλειστά ή νοσοκομεία που δεν θα μπορούν είναι να ανταποκριθούν. Είναι όλα τόσο κίνδυνος κύριε καθηγητά. Σαφέστατα είναι ορατός με τι μεγάλε ταχύτητε που δουλεύει αυτή τη στιγμή που τρέχει αυτή η παραλλαγή. Να κλείσουν δομέ, φαντάζομαι, με κίνδυνο στην ενδοχώρα, ο μεγαλύτερο κίνδυνο ε, στι περιοχέ ενδοχώρα. Ακριβώ οι δομέ, δηλαδή, δεν, ναι. δεν μιλάω με όρου εξάντληση φυσική που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα ναι. για του υγειονομικού το, τη πρώτη γραμμή, αλλά κυρίω να προσβληθεί μεγάλο αριθμό υγειονομικών και τα νοσοκομεία αλλά και οι δομέ υγεία να μην είναι επαρκή ναι. ε, να ανταποκριθούν όχι στι ανάγκε των ασθενών με COVID, αλλά και στι άλλε ανάγκε γιατί δεν πρέπει να τι ξεχνάμε αυτέ τι ανάγκε. Έχουν μείνει πίσω οι καλυψη των άλλων αναγκών. Ε, αυτό είναι μια ακόμη μεγάλη διάσταση ε, και ίσω και ένα μήνυμα έχουν μείνει πολύ πίσω, έχουν μείνει πολύ πίσω και η διάγνωση πολλών μορφών καρκίνου αλλά και η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων. Αυτόν που ακόμη και ένα σύστημα υγείας που είχε τις δυσκολίες και πριν τον COVID ναι. δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο μεγάλο βάρος των χρονίων νοσημάτων και της πολλαπλή νοσηρότητα που είχε το σύστημά μα, ναι. τώρα καταλαβαίνετε ε, ένα περιορισμένο σύστημα. Απροετοίμαστε υγείας. λοιπόν, στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν αυτές τις δυσκολίες. Πα... έχουν μείνει πίσω. Ε, παγκόσμια είναι αυτή η εικόνα. Παγκόσμια είναι η εικόνα. Όμω συστήματα όχι μόνο υγεία, ναι. ε, αλλά κοινωνική σχηματισμοί θα έλεγα, κοινωνικοί ιστή που έχουν διαφορετικές δομές, όχι μόνο στο χώρο της υγείας, αλλά ακόμη και στην ανάπτυξή τους, σαφέστατα αυτές υποφέρουν λιγότερο. Κλασικό παράδειγμα ε, η Ιαπωνία, Κλασικό παράδειγμα η Αυστραλία. Μιλάμε για διαφορετικούς, όχι λαούς, διαφορετικούς τρόπους κοινωνικής οργάνωσης. Διαφορετικές νοοτροπίες λοιπόν. Και διαφορετική κουλτούρα που σαφέστατα συνοδεύει. Στην προσπάθειά σας να συγκρίνετε δεδομένα με προηγούμενες πανδημίες, σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει. Κοιτάτε, ε, δεν νομίζω ότι... Η, η, παγκόσμια ιατρική κοινότητα ε, έχει να αναφέρει ένα α, α, αντίστοιχο ανάλογο έχει βιώσει, παράδειγμα. Έχει βιώσει παρόμοια Ποτέ ξανά. Ε, ποτέ ξανά. Ε, οπότε νομίζω ότι ε, αυτό ανεβάζει την, την αβεβαιότητα, αλλά και συγχρόνως κύριε Παναγετόπουλε, γιατί φοβάμαι ότι συνέχεια μεταφέρουμε μόνο τις αρνητικές ειδήσει. Ε, κάποια... Όπω είπαμε στην αρχή, μιλάμε συνέχεια για θανάτου και χάνουμε την ουσία. Οι πολλοί λένε θα τα συζητήσουμε μετά την πανδημία. Και εκεί θέλω να σταθώ σε μία φράση σα ότι η δύσκολη αυτή συγκυρία αποτελεί στην ουσία και μία πρόκληση να αλλάξουν όσα δεν λειτουργούν σωστά. Από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, Πρωτοβάθμιε δομέ. Ε, και να αλλάξουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε και να το πούμε αυτό. Φοβάμαι ότι το αρνητικό υπόβαθρο τη προηγούμενη εποχή είναι ότι όταν μιλήσαμε να αλλάξουμε κάτι, ήταν να το αλλάξουμε για την εποχή μα, για τη ζωή που ζούμε και όχι να αλλάξω με κάτι για αυτούς που θα συνεχίσουν τη ζωή στον πλανήτη. Αυτή η αντίληψη ότι θέλω να αλλάξω κάτι βραχύχρονα μόνο για τον εαυτό μου, επιτρέψτε μου να σας πω, καταστρέφει τον πολιτισμό αυτό και το βλέπουμε πάνω αυτή τη στιγμή στην κορύφωση της πανδημίας. Μπορεί και στο ΚΕΝΑ να ξεκινήσει μια συζήτηση για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να δοθούν. Ε, μπορεί. Ε, ακόμη και ε, συζητώντα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία σαν το θεσμό εκείνο που μαζί με μα την καινούρια γενιά θα αλλάξει κουλτούρες, αντίληψη, συμπεριφορά υγείας αλλά ακόμη και, και κοινωνική συμπεριφορά. Φορτώνομαι πολλά ίσω στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι μια καινούρια οραματική. Η απάντηση είναι, είναι ένα καινούριο όραμα. Δηλαδή να εξεταστεί το κάθε σπίτι ξεχωριστά ω μια δομή. Δεν ξέρω τώρα αν ε... είναι μακριβή. Η εστίαση στο σπίτι ναι. και στην οικογένεια που τη ζήσαμε οι εμείς οι μεγαλύτεροι αλλά και ακόμη μεγαλύτεροι την έζησαν με, και μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο φαίνεται ότι ξανάρχεται τώρα στο προσκήνιο. Ο γιατρός της οικογένειας που χτυπάει την πόρτα και επισκέπτεται χρησιμοποιώντας όμως και την υψηλή τεχνολογία για να μπορέσει πραγματικά να κρατήσει και διαχρονικά τις επαφές φαίνεται ότι είναι το μέλλον. Μάλιστα. Ε, αναφορικά με το θεσμό του οικογενειακού ε, γιατρού, θα πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση με ένα πιο σύγχρονο τρόπο. Ε, το πιο σύγχρονο τρόπο, επειδή πάντα με, με, κινητοποιείται με, με το δικό σας το χασμό, θα έλεγα ότι αυτό που έχει μέσα του άνθρωπος, αλλά και αυτό που το έχει και ο γιατρός, να το κάνουμε όμως πιο όρατο. Και αυτό το πιο ορατό που θα περάσει μέσα από την εκπαίδευσή του και την παιδεία του είναι να εκφράσει έναν διαφορετικό λόγο, έναν λόγο με περισσότερο συνέστηση και συμπόνια, αλλά και έναν λόγο, με άρα και τεχνικές, που θα βοηθήσει τα άτομα να πάρουν σωστές αποφάσεις για τη ζωή τους και όχι μόνο για την υγεία τους. Συλλογή στοιχείων και δεδομένων, κάποιοι χτυπούν την πόρτα, προχωρούν σε εμβολιασμού ηλικιωμένων, ωστόσο συλλογή στοιχείων και δεδομένων από αυτούς τους ανθρώπους, σεβόμενοι προσωπικά δεδομένα. Υπάρχουν, υπάρχει αυτή η διαδικασία, προβλέπετε κάτι τέτοιο, όμως λοιπόν, έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ε, ακουμπάτε το πιο ευαίσθητο σημείο που είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω στην ανάλυση δεδομένων από την κοινότητα και από την πρωτοβάθμια. Ποιος ο αριθμός δηλαδή. των κατάκητων σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τέτοια στοιχεία. Ε, ε, στοιχεία που χρειάζεται να έχουμε για να μπορέσουμε να οργανώσουμε ναι. τη φροντίδα των καθυλωμένων στο σπίτι δεν ασθενών δεν έχουμε. Α, αυτή τη στιγμή στο βαθμό που θα θέλαμε. <laughs> ε, η γενικότερα όμως η Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στερείται ε, αρχείων. Mm. Στερείται αρχείων ακόμη για τον καρκίνο. Στερείται αρχείων ακόμη για την καρδιακή νόσο. Υπάρχουν επιτεύξεις στην Ελλάδα με μονωμένες. Θα μπορούσαν να συναθριστούν και να αλλάξουν και το παράδειγμα της Ελλάδος και στην πλευρά των δεδομένων. Μάλιστα. Ε, να επανέλθουμε στο, στο σήμερα. Ε, όποιος έχει συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, κύριε καθηγητά, τι πρέπει να πράξει. Κοιτάξτε, ε, όλα τα προβλήματα υγεία διδουν συμπτώματα. Είναι αλήθεια. Και ποτέ προσωπικά δεν πίστεψα ότι υπάρχει αυτός ο αληθής ασυμπτωματικός. Ε, μια και δεν μετράει κανένα το σύμπτωμα με κάποιο μηχάνημα, με Σωστά. κάποιο device, είναι κάτι που το λέει κανένα. Ε, νομίζω ότι και εδώ είναι αυτό που μάθαμε. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε για αυτά που νιώθουμε με τον προσωπικό μας γιατρό. Ακόμα και για το πιο απλό. Ε, και δηλαδή, τώρα... ένα παράδειγμα, πονάω ο λαιμό Και τώρα ακριβώ. Ε, συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, ο πονόλεμος, ε, η συμφόρηση της μύτης, η καταρροή πάνω στην κορύφωση της πανδημίας. Ας μην ξεχάσουμε ότι μπορεί να είναι κοροναϊός. Ας το σκεφτούμε Υπάρχει πρώτα. Υπάρχει μια σύγχυση. Είναι ιός η γρήπη, κορονοϊός. Ε, θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να σκεφτούμε ότι είναι κοροναιό και να καθυλώσουμε τον εαυτό μας, να τον απομονώσουμε μέχρι ότου κάνουμε και γίνονται Να μειώσουμε την κυκλοφορία θα μπορείτε να δείτε και μια πολύ σύγχρονη ε, εξαιρετική αναφορά που κάνει σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και από ένα λίφλετ που ουσιαστικά κυκλοφορεί που λέει μην δώσουμε κι άλλη ευκαιρία στον ιό να κυκλοφορήσει, όσο το λιγότερο το σταματήσουμε. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η απομόνωση σε αυτό το διάστημα της κορύφωσης της πανδημίας. Το μοναδικό που έχει επιστήμη αυτή τη στιγμή στα χέρια της, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι τα εμβόλια. Και αν ναι, πότε θα ξεκινήσει η συζήτηση για τη θεραπεία, και αν τα κριτήρια που μπαίνουν στη συζήτηση για τη θεραπεία δημιουργούν ε, συγκεκριμένες προποθέσει και βάζουν εμπόδια. Ε, πρέπει να Δεν ξέρω δω... αν παρακολουθήσατε τη συνέντευξη πριν από λίγο με τη Δήμαρχο. Ναι, στην, παρακολούθησα α, Ακριβώς. με τη Δήμαρχο τη Τήλου, Τήλου. Και, παρακολούθησα και με αυτό το πρωτόκολλο, συγγνώμη που σα διακόπτω, για τα μονοκλονικά. Ναι. Ε, ήδη όπως ε, ε, θα έχετε διαβάσει πριν από μερικές μέρες και η αναπληρώτρια υπουργό μίλησε για τη διεύρυνση των κριτηρίων είναι αλήθεια το ότι σήμερα ε, υπάρχουν τα πρωτόκολλα, ναι. παντού υπάρχουν τα πρωτόκολλα αλλά λείπει αυτό που λέμε στα αγγλικά integration, η ολοκλήρωση του συστήματος υγείας οι διεπαφές ε, μεταξύ των διαφορετικών μερών. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα φάρμακα αυτά είναι για ασθενείς ήπιας και μέτριας ε, βαρύτητας που όμω πραγματικά έχουν υψηλή πιθανότητα να πάνε ε, στο νοσοκομείο. Άρα εδώ η διασύνδεση, η έγκαιρη, γιατί εδώ μιλάμε για την έγκαιρη ε, ε, εντόπιση αυτών των ασθενών και τον έλεγχο των, των ναι. κριτηρίων τους. Άρα και εδώ ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην έγκαιρη επισήμαση των ασθενών και στη συνεννόηση με το νοσοκομείο, γιατί εκεί θα δοθεί το μονοκλονικό αντίσωμα και εδώ έχει μεγάλη σημασία θα πρέπει να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια οι εμβολιασμοί. Ε, γενικότερα όλος ο τρόπος. Ε, στην Αμερική εδώ και κάποια χρόνια ε, αλλάζει τελείως η σκέψη για τον οικογενειακό γιατρό και λένε ότι ο γιατρός της συμπεριφορά. Μιλάνε για τη συμπεριφερολογική ιατρική. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα σήμερα που θα μιλάει πρόσωπο με πρόσωπο, με όρου ενσυναίσθηση και συμπόνια, αλλά και πολλών δεξιοτήτων, για να μπορεί να στηρίξει τα πρόσωπα και τις οικογένειες να πάρουν αποφάσεις. Άρα και επειδή και ο εμβολιασμό είναι μια απόφαση, όπως και τόσα άλλα, νομίζω ότι σαφέστατα ο ρόλος του προσώπου του οικογενειακού γιατρού είναι ιδιαίτερα σημαντικός δίπλα στην οικογένεια, ε... δίπλα στο σπίτι. Επιστροφή στα σχολεία, ένα ρηψοκίνδυνο εγχείρημα. Ε, ότι ό, όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι δύσκολες. Και νομίζω ότι καλό είναι να ζηλιάζονται. Είναι πολύ δύσκολη η απόφαση. Είναι αλήθεια ότι έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε απόφαση. Στη Ζυγαριά ε, νομίζω ότι ε, θα μπορούσε να συζητήσει κανένας. Είμαι αντίθετος με το κλείσιμο των σχολείων, ναι. αλλά δεν θα ήμουν αντίθετος εάν προσωπικά συζητούσα πραγματικά μια βραχύχρονη διακοπή του, όχι κλείσιμο το, η κοινωνία για πρέπει Για μία-δύο εβδομάδε δηλαδή. Να δούμε πώ θα... θα εξέταζα. Άρα θα πρόσεχα και τη λέξη. Θα έλεγα τη διακοπή. Ακριβώ για να μειωθεί η ταχύτητα αυτή τη στιγμή τη μετάδοση που κανένα δεν μπορεί να την προβλέψει. Άρα θα έλεγα μια διακοπή, όχι κλείσιμο, για ένα με δύο εβδομάδε. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί η πανδημία, θα κλείσει τον κύκλο τη. Είναι, είναι σωστή αυτή η έκφραση. Ε... Μου λέτε. Και γιατί σας ρωτώ, διότι θέλω να σας ρωτήσω πώς πρέπει να διαμορφωθεί η καθημερινότητά μας στην εποχή μετά την πανδημία. Τι θα μπει στη ζωή ε. μας, τι πρέπει να διατηρήσουμε και πρακτικά, αναφέρομαι σε μάσκες, αλλά και στην οτροπία μας. Κοιτάτε, ε, 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 μου λέτε τώρα μου λέτε το πιο σημαντικό. Άκου έναν εξαιρετικό συνάδελφο, ε, πολύ, ε, πολύ σημαντικό, που τον λατρεύω και τον σέβομαι, αλλά έλεγε το μήνυμά μας είναι να, να, να σταματήσουμε τις κοινωνικές επαφές φοβάμαι την οποιαδήποτε διακοπή της κοινωνικής διασύνδεσης. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, θα έλεγα ότι φοβάμαι ακόμη και να δίδω και ελπίδες ότι ξέρεις να ξαναγυρίσω στην πραγματικότητα. Και μόνο με έναν στόχο ότι κάθε μεγάλη κρίση πρέπει να οδηγεί ε, στο μετασχηματισμό της κοινωνίας, σε καινούριου θεσμούς. Αυτούς τους καινούριου θεσμούς, ναι. ανεξαρτήτως πώς και τι θα ξαναεπιστρέψω όχι στην κανονικότητα, γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, αν με ρωτήσετε προσωπικά να ξαναγυρίσω στην πραγματικότητα που ζούσα προηγουμένω, δηλαδή σε ένα νηστό διασπασμένο με πολλέ ανισότητε, θα σα έλεγα ότι δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Αλλά όμω πραγματικά είναι αφορμή να ξεκινήσω κάτι το καινούριο. Και τώρα πρέπει να το σκεφτώ. Θα πρέπει αυτό. να προπάρχει μια βάση σωστή νοοτροπία, ωστόσο, για να προχωρήσει και στην επόμενη μέρα. Ε, αυτή η νοοτροπία όμω χρειάζεται μια μεγάλη επένδυση. Και αυτή Ακριβώς. η επένδυση είναι, είναι η, η παιδεία. Σωστά. Και η νέα γενιά. Ε, γιατί μέσα από τέτοιε διαδικασίε, σαφέστατα, είναι η νέα γενιά. Ε, αυτό είναι και ο δικό μα ρόλο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο και γι' αυτό το, ο λόγο μα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό, ιδιαίτερα όταν κάνουμε προτάσει. Και φοβάμαι, κύριε Παναγιώτοπολη, ότι κάνουμε συχνά πολλέ προτάσει χωρί να ρωτούμε. Δηλαδή, προτάσει για το χτίσιμο μια νέα κοινωνία, χωρί να ρωτήσουμε αυτού που θα τη ζήσουν. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, κύριε καθηγητά, να σα ευχαριστήσω πολύ προτροπή σα. Για να έχουμε δύσκολη περίοδο, τα είπαμε και στην αρχή, προ του μα. Ε, είναι. Ε, η η πρώτη είναι είναι σε απόγνωση ε, η κοινωνία μας. Παράκληση όσο μπορούμε. Να κρατήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Να διευρύνουμε το κοινωνικό μας δίκτυο. Να μιλήσουμε με εκείνους τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και να ονειρευτούμε και να πούμε ότι ξέρετε, όλη μας η ζωή δεν μπορεί να είναι μόνο κοροναϊός. Ε, θα ήθελα να προσθέσω, ε, με κατηγορούν γι' αυτό... Ε, για μένα η πιο φανταστική λέξη που μπορεί να ασκήσει και προστασία είναι η λέξη αγάπη. Νομίζω ότι τώρα <laughs> στην ξεδιπλώσουμε λίγο περισσότερο αυτή. Κάθε συζήτηση μαζί σας είναι απόλαυση. Εγώ αυτό έχω να πω. <laughs> Υποκειμενικό σχόλιο. Να είστε καλά με το καλό να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά.